Η ένταση στην Ανατολική Ουκρανία, η οποία βρισκόταν σε περιορισμένη κλίμακα για μήνε, κλιμακώνεται απότομα τι τελευταίε ημέρε. Να σημειώσουμε ότι η σύγκρουση λαμβάνει επικίνδυνε διαστάσει με σφοδρή ανταλλαγή πυρών βαρέων όπλων και θανατηφόρε εμπλοκέ. Ενδεικτικό είναι το γεγονό ότι η Ρωσία στέλνει στην Κρυμαία την 56η αερομεταφερόμενη ταξιαρχία στο πλαίσιο μια άνευ προηγουμένου στρατιωτική κινητοποίηση εν μέσω τη διαρκού κρίση με την Ουκρανία. Μπορεί ωστόσο οι μετακινήσει δυνάμεων στην περιοχή να είναι συχνέ και να καταγράφονται, αυτή τη φορά όμω δεν πρόκειται για μετακίνηση ενό τυχαίου στρατιωτικού συγκροτήματο. Και αυτό είναι το αρνητικό για την περιφερειακή ασφάλεια, στην αρχιτεκτονική τη οποία στην περιοχή ανήκει και η Ελλάδα. Από την άτυχη εκστρατεία του 1919 στην Ουκρανία, η Ελλάδα είναι κομμάτι των εξελίξεων στην περιοχή τη Μαύρη Θάλασσα. Η ρωσική επίλεκτη ταξιαρχία που μετακινείται στη Θεοδοσία τη Κρυμαία είναι ένα από του πιο έμπειρου και σκληροτράχυλου σχηματισμού του Ρωσικού στρατού με έμφαση στι επιθετικέ κινήσει και όχι στον αμυντικό αγώνα. Ενδεικτικά, η 56η αερομεταφερόμενη ταξιαρχία είχε πρωταγωνιστήσει τόσο στον πόλεμο του Αφγανιστάν, αλλά και στου δύο λυσόδει πολέμου στην Τσετσενία, όπου η αγριότητα των μαχών μπορεί να συγκριθεί μόνο με τον μεγάλο πατριωτικό πόλεμο, όπω ονομάζουν στη Ρωσία το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρόκειται επομένω για ένα σχηματισμό, ο οποίο έχει σφυριλατηθεί μέσα από συνεχεί μάχε και έχει εκφίσω σαφή επιθετικό προσανατολισμό. Αυτή τη μονάδα στέλνει τώρα το ρωσικό Γενικό Επιτελείο, κατόπιν διαβούλευση με τον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, στην Κρυμαία, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Και σίγουρα δεν μπορεί αυτό να είναι κάτι καλό. Κλείνοντα, να σημειώσουμε ότι οι επόμενε ώρε είναι εξαιρετικά κρίσιμε. Ουσιαστικά, ή θα υπάρξει συμβιβαστική φόρμουλα, ή θα ξεκινήσει νέα ένοπλη σύραξη στην Ανατολική Ουκρανία.